Γεια σου, Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε ζωντανοί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι θέμα τύχης ή όχι. Σίγουρα είναι θέμα τύχης εδώ που ζούμε. Λοιπόν, σήμερα, Βασίλη, έχουμε διαγώνισμα. Έχεις ελεύθερο θέμα. Είμαστε όλοι αυτιά. Πού θέλεις να μας πας εσύ? Καταρχάς πρέπει να πω ότι όλο αυτό που έχει συμβεί εχθές στον αγώνα του βόλεϊ και το ότι ένας άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του είναι, σου χαλάει το κέφι. Θα μου πεις, στην Ελλάδα ζεις, πρέπει να έχεις μάθει να ζεις με αυτό, και εμάς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό μας συμβαίνει και πάρα πολύ συχνά πια, δυστυχώς, να προσπαθούμε να ψυχαγωγούμε τον κόσμο την ώρα που συμβαίνουν πολύ δυσάρεστα πράγματα και στον αθλητισμό. Γιατί αν ψάξεις να δεις αν υπάρχει μια καλή μέρα για την Ελλάδα γενικά, δύσκολο να το βρεις αυτό. Αλλά οκ, εμείς έχουμε χαμηλώσει τον πύχη και λέμε ψυχαγωγία είναι η αθλητική ενημέρωση. Το να κουβεντιάζεις για αθλητισμό, ψυχαγωγία είναι. Πώς γίνεται εσύ τώρα να έχεις την ψυχολογία για να προσφέρεις ψυχαγωγία όταν σκοτώνονται κυριολεκτικά? Είναι, δεν ξέρω εγώ. Συχνά λέω ότι με αυτή την υπόθεση σηκώνεις τα χέρια. Δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Εγώ, εμένα αυτό, για εμένα αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα, από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που εγώ αντιμετωπίζω σε αυτή τη δουλειά. Το πώς γίνεται να βρίσκω κέφι όταν αυτά που συμβαίνουν σου χαλάνε το κέφι. Άρα το mood είναι αυτό. Σε σχέση με τα υπόλοιπα που συμβαίνουν, που επίσης είναι δύσκολα ζητήματα, και εγώ τώρα αναφέρομαι στο γιατί δεν θα έχει πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο και αν θα έπρεπε να έχει ή όχι. Παρεπιπτόντως πρέπει να πω, δεν κατάλαβα πώς γίνεται οι ίδιοι διαιτητές να παίζουν τα μάτια του κυπέλου και να μην παίζουν τα μάτια του αθλήματος. Η δικαιολογία είναι ότι είχαν οριστεί ήδη οι διαιτητές στα μάτια του κυπέλου. Και δεν μπορούσαν να δώσουν κόλλημα. Ψιλοφτηνή δικαιολογία για μένα. Ναι, και πώς να το πω. Θεωρητικά, μετά από ασκήσεις θάρρους, οι διαιτητές αποφάσισαν να στείλουν ένα μήνυμα. Καταστρέφουν μόνοι τους το μήνυμα, είναι ο ορισμός δηλαδή του λάθους στην επικοινωνία αυτό. Διότι όταν δημιουργείς μια σύγχυση, χάνεται και το μήνυμα. Χάνει πάρα πολύ από τη δύναμη το μήνυμα. Πού το αποδίδεις εσύ αυτό, τη στάση τους αυτή? Στο ότι αυτοί οι ίδιοι, επειδή δεν συνδικαλίζονται διαχρονικά, δεν είναι αλληλέγγυοι, δεν είναι κάποιοι, μάλλον να μην το διατυπώνω έτσι, να το διατυπώνω όπως το αντιλαμβάνομαι. Οι πράξεις τους, ή μάλλον το γεγονός ότι εδώ και τόσα χρόνια δεν πράττουν, δεν μιλούν. Δηλαδή για όλο αυτό, γιατί αποφάσισαν να κάνουν αποχή και στην πραγματικότητα να αρνηθούν να παίξουν παιχνίδια, έχουμε διαβάσει μια πρόσωπη ανακοίνωση και έχουμε δει έναν διαιτητή, τον Παπαδόπουλο, να στέκεται και να απαντά στις ερωτήσεις ενός δημοσιογράφου, νομίζω στην ΕΡΤΡΙΑ, για 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Τι μπορεί, ρε μάγκες, δηλαδή κάνετε για πρώτη φορά στη ζωή σας ξεσηκώνες. Μπορεί να είμαι υπερβολικός αυτό στη ζωή σας, ας πούμε. Ναι, όσο αφορά τη διαιτησία, ρε παιδί μου, η πρώτη φορά αυτό ξεσηκώνες. Ναι. Των τελευταίων ετών σίγουρα. Ναι. Κάνε μια συνέντευξη τύπου εκεί. Μάζεψε όλους τους δημοσιογράφους και κάνε ερωτήσεις να δέχεσαι. Ναι, να ναι, πάμε γιατί, to the point. Σωστά. Ναι, γιατί αν εσύ ως σύλλογος, να πω, ως σώμα, ως μικρή κοινότητα που είστε οι διαιτητές του ποδοσφαίρου, για ποιο λόγο το αποφασίζετε να το κάνετε αυτό? Για να εκφραστείτε για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, το οποίο είναι μεγάλο. Εάν εμάς που είμαστε ενδιαφερόμενα μέλη, οι ποδοσφαιρόφιλοι, οι δημοσιογράφοι, τα μίντια, όσοι μιλούν για το ποδόσφαιρο δημόσια, όσοι έχουν δημόσιο λόγο, όσοι επηρεάζουν τη γνώμη που έχει ο μέσος ποδοσφαιρόφιλος για το τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, αν όλοι εμείς μένουμε με τις εικασίες, θα μου πεις, αυτοί αυτό δεν είναι μαθημένοι να κάνουν, να σφυρίζουν κάτι και να μην μας εξηγούν γιατί το σφύριξαν? Αν έχεις μάθει με αυτή την νοοτροπία να λειτουργείς, και όταν κάνεις αποχή, μένεις στην αποχή και δεν εξηγείς γιατί την κάνεις την αποχή. Όμως είναι ο ορισμός του λάθους. Δηλαδή το να μην ξέρουμε εμείς τι ζητάνε, γιατί δεν ξέρουμε τι ζητάνε. Προστασία. Ασφάλεια μάλλον, να νιώθουν ασφάλεια. Τι είδους προστασία? Είναι πάρα πολύ αφηρημένο. Ναι, κανένας μας δεν ξέρει. Όλοι κάνουμε εικασίες. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται
να μην συνεννοούνται μεταξύ τους ούτε στα βασικά και να μην σκέφτονται ούτε να κάνουν τα βασικά βήματα των δημοσίων σχέσεων. Αυτά είναι όχι τα βασικά. Κάποιος που έχει πολύ μικρή κατανόηση της έννοιας δημόσιας σχέσης, δηλαδή έχει σπουδάζει κάπου για να το κατακτήσει αυτό το γνωστικό αντικείμενο και έχει κάνει τα πρώτα δύο μαθήματα. Το έχει μάθει αυτό. Είναι τόσο θεμελιώδες, αυτό είναι που θέλω να πω. Και αφήνεις τον οποιοδήποτε να κάνει σκέψεις. Ότι ας πούμε στη διοργάνωση της ΕΠΟ σφυρίζεις, ενώ στη διοργάνωση Super League δεν σφυρίζεις. Μήπως το πίσω μέρος του μυαλού σου είναι η επαγγελματική διαιτησία, θα πω εγώ, ο καχύποπτος. Μα δεν είσαι καχύποπτος, είσαι κάποιος που δεν έχει πληροφόρηση. Αυτό είσαι. Χάσαν μεγάλη ευκαιρία, Βασίλη, δίκιο έχεις. Δεν έχω εξήγηση γιατί το κάνουν αυτό. Κάποιος θα πει δεν είναι οργανωμένοι. Μα δικό της πρόβλημα είναι που δεν είναι οργανωμένοι. Όταν αποφασίζεις να κάνεις μια κίνηση, δεν μπορεί η στρατηγική σου να είναι θα κρατήσω την ανάσα μου μέχρι να σκάσω. Και τι οργάνωση θέλει η Βασίλη να κάνουν μια συνέντευξη τύπου και να σας φωνάξουν εκεί, να τοποθετηθούν και να λάβουν ερωτήματα. Σωστά. Εννοώ ότι θα έπρεπε να έχουν κάνει μια βασική συνεννόηση μεταξύ τους σε σχέση με τα βήματα που θα κάνουν τώρα. Δηλαδή, ένα, δηλώνουμε κόλλημα όλοι μαζί. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο ποιο είναι? Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτή είναι η στρατηγική. Η κόρη μου, ας πούμε, που είναι 8 ετών, έχει περισσότερη στρατηγική στο παιχνίδι. Λέει, θα πάμε με τις φίλες μου εκεί, σε ένα πάρτι, θα καθίσουμε από την πλευρά που είναι τα παιδιά που μας μιλάνε, θα καθόμαστε απέναντι από τα παιδιά που δεν μας μιλάνε πολύ ή που είναι ενοχλητικά επειδή παίζουν άγρια. Έχει στρατηγική δηλαδή, όταν πηγαίνει σε ένα πάρτι. Αυτοί εδώ αποφασίζουν για πρώτη φορά στη ζωή τους να εξεγερθούν εντός εισαγωγικών και το μόνο που αποφάσισαν είναι κρατάμε την ανάσα μας. Δεν παίζουμε, δεν παίζω. Δεν ξέρουμε τι ζητάνε. Ξέρουμε μόνο πολύ αόριστα αφηρημένα γενικά ότι ζητάνε να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και ότι όλο αυτό έγινε με αφορμή τις απειλές που δέχτηκε ο Παπαδόπουλος. Τελεία. Δεν έχουμε καμία άλλη υπεύθυνη ενημέρωση από κανέναν. Και όλο αυτό για μένα είναι, πώς να το πω, δείχνει ότι όλα γίνονται εντελώς τυχαία, εντελώς στην τύχη και ο γενικός, όπως όλα στο ποδόσφαιρο και αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα που πάει με την τύχη του. Δηλαδή θα τους φωνάξει ή δεν θα τους φωνάξει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός και έχει προετοιμαστεί γι' αυτό ή θα κάνει μια συνάντηση για το Θεαθήνη και αόριστη, μια αόριστη συζήτηση χωρίς να βγει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Γιατί ζήτησα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό? Ναι, έλατε πάλι και εδώ είμαστε πάλι στη σφαίρα των εικασιών, γιατί ξέρουμε ότι αυτό το ζήτησαν στην τηλεδιάσκεψη που είχαν κάνει προχθές με τη διοίκηση της ΕΠΟ. Θεωρητικά σήμερα έχουν πει ότι μετά από μια νέα συνάντηση που θα είναι και διαζώσεις συνάντηση που θα κάνουν με την Ομοσπονδία, μια δική τους αντιπροσωπεία, που δεν ξέρω καν ποιοι είναι αυτοί, ποιοι την απαρτίζουν, ότι εκ των υστέρων θα μας πούν περισσότερα. Μακάρι, λέω εγώ, γιατί εγώ δεν, στη πολύ μεγάλη εικόνα μαζί τους είμαι. Τι εννοώ με αυτό? Πώς θα σας πούν περισσότερα πριν φτάσεις εκεί, διαζώσεις ή με μια ανακοίνωση? Επίσης δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω. Λάθος μυρίζομαι και πάλι. Αυτόν γκολ από τα αποδυτήρια ξεκινήσανε πάλι. Ναι. Ήθελα λοιπόν να πω ότι εγώ στη μεγάλη εικόνα είμαι εντελώς μαζί τους. Σε ποιο κομμάτι? Στο κομμάτι του κάποτε όλοι εμείς που είμαστε με όποια ιδιότητα μέσα σε αυτό το οικοσύστημα του ποδοσφαίρου, αν το κλείσουμε και δεν μιλήσουμε ευρύτερα για τον ελληνικό αθλητισμό, ας κάνουμε την κουβέντα για το ποδόσφαιρο για να μην μιλάμε και εντελώς αφηρημένα. Λέω ότι όλοι μας θα έπρεπε να μιλάμε για αυτό το κομμάτι, για το ότι φοβόμαστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Άρα όταν ένα μέρος αυτού του οικοσυστήματος που είναι οι διαιτητές το κάνουν, εγώ μαζί τους είμαι σε αυτό. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να την πάνε παρακάτω την κουβέντα, να γίνουν πιο συγκεκριμένοι, να μιλήσουν όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα σε σχέση με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν. Ναι, αλλά δεν είναι χειρότερο, Βασίλη, αλλά κάντο σωστά. Ναι, αυτό λέω. Δεν είναι χειρότερο να το κάνεις για να το κάνεις για το Θεαθήνε και όχι να το κάνεις για ουσιαστικούς λόγους προσδοκώντας ουσιαστικό αποτέλεσμα. Νομίζω είναι χειρότερο. Ναι, βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Κοίτα, για μένα, Κώστα, το ζήτημα είναι ότι η εντύπωση που σχηματίζω μέσα από όλα αυτά, ως κάποιος που παρατηρεί τα όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο πολλά χρόνια πίσω, είναι ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι για όλο αυτό που κάνουν. Δηλαδή δεν είναι, άκουσα από τους ίδιους ή από ρεπορτάζ που καταλάβαινα ότι πηγή είναι οι διαιτητές, να λένε ότι το σκέφτονταν καιρό, ήταν διάφορες οι αφορμές
Η προηγούμενη ήταν η επίθεση που δέχθηκε το σπίτι και το μαγαζί του Γκάμαρη. Τώρα εδώ φτάσανε στο επόμενο αμήνα, ας πούμε, και είπανε όπα εντάξει πάμε παρακάτω. Αυτό για μένα το κάνει ακόμη πιο... πώς να το πω σωστό τώρα, με σοκάρει ακόμη περισσότερο. Γιατί ενώ είναι κάτι που το σκέφτονται καιρό, δεν είχαν προετοιμάσει το τι θα κάνουν όταν αντιδράσουν. Αυτό δείχνει η αμηχανία τους. Σπασμωδική κίνηση δηλαδή όλο αυτό που γίνεται τώρα. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ πιθανό, γιατί όταν δεν έχεις στρατηγική, άρα δεν έχεις προετοιμάσει τα βήματα που θα κάνεις ανάλογα το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, δεν πετυχαίνεις και πράγματα. Άρα εδώ τι να περιμένεις ότι θα πετύχουν με αυτό? Να πάρουν μια αφηρημένη υπόσχεση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι θα δημιουργηθεί η ειδική γραμμή για να καλείς σε βοήθεια όταν σε απειλούν. Να έχουν και κουμπί πανικού. Ναι, μια τέτοια κουταμάρα πιστεύω ότι θα ακούσουμε. Δεν μπορώ να δω τι παραπάνω μπορεί να πάρουν. Δεν το ξέρω. Πραγματικά είναι ένα θέμα που γενικώς η υπόθεση διαιτησία εμένα μου δημιουργεί αποστροφή. Είναι κάτι με το οποίο θα ήθελα να μην ασχολούμαι ποτέ στη ζωή μου, ας πούμε. Και ειδικά η ελληνική διαιτησία. Ναι, γενικά δεν θέλω να δίνω σημασία στο διαιτητή. Πολύ συχνά είναι παιχνίδια που δεν κοιτάζω καν το όνομα του διαιτητή. Ναι. Αυτή είναι η νοοτροπία μου. Δεν λέω ότι πρέπει κάποιος να συμφωνεί μαζί μου. Λέω ότι εγώ έτσι το αντιμετωπίζω. Χρόνια τώρα αυτό. Αληθεύει ότι λόγω της αποχής των διαιτητών, εάν ζητούσε η χώρα, η Λίγκα, ορισμούς ξένων διαιτητών σε όλα τα παιχνίδια, η UEFA δεν μπορούσε να στείλει? Γιατί ήταν σαν ένα καπελό. Δεν μπορούσε πρακτικά, δηλαδή είχαν κλείσει όλοι οι διαιτητές σε κάποιο παιχνίδι. Δεν θα το έκανε. Ή θα ήταν καπέλωμα. Χωρίς να υπάρχει κάποιος νόμος, είναι ρε παιδί μου. Άγραφος νόμος. Ναι, ένας άγραφος νόμος. Ναι, ναι. Αν υπάρχει σε διάρκεια, πάει αυτό. Α, εκεί είναι ένα ζήτημα. Εκεί είναι ζήτημα. Εκεί είναι ζήτημα. Η UEFA γενικά από τη στιγμή που οι διαιτητές σε αυτό το κομμάτι έκαναν δημόσιες σχέσεις και την ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία προτού ανακοινώσουν την απόφασή τους να απέχουν από την αγωνιστική. Ήταν πολύ φυσιολογικό η UEFA να τους στηρίξει, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, η δική τους φωνή τώρα έρχεται και επιβεβαιώνει την τόσο μεγάλη δυσαρέσκεια που είχε ο πρόεδρος της UEFA για το πώς συμπεριφέρεται το ελληνικό ποδόσφαιρο στους ξένους διαιτητές όταν έρχονται για μάτς ελληνικού πρωταθλήματος. Άρα τη βόλεψε, θέλω να πω, την UEFA αυτή η φασαρία. Είναι σαν να της δίνει... Ναι, είναι σαν να της δίνει δίκιο. Και επειδή η UEFA πάντοτε νοιάζεται για το τι μηνύματα εκπέμπει στην Ευρώπη για τις πρακτικές της, αυτό εδώ στις δικές της δημόσιες σχέσεις, η οποία τις κάνει, σε αντίθεση με τους διαιτητές που κουβεντιζόμουν προηγουμένως, τη βοηθάει να δείξει στα μάτια του Χίψη, Πορτογάλου, Ισπανού, Βούλγαρου, Ρουμάνου, ότι να, είδες η UEFA που έλεγε ότι οι Έλληνες βαράνε τους διαιτητές, δίκιο είχαν, να ορίστε και είχαν και Έλληνες διαιτητές, τώρα και λένε τους βαράνε και αυτό δεν παίζουν. Τους κάνει καλό. Άρα δεν θα βρίσκα λόγο ούτε καν να τους πιέσει να πάνε να παίξουν. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και μπρος, αλήθεια είναι ότι από εδώ και μπρος το πράγμα ζορίζει πολύ για τις ομάδες. Για τις ομάδες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου εννοώ. Ναι. Γιατί θα αναγκαστούν να κάνουν παιχνίδια μέσα στις γιορτές. Και αυτό από μόνο του δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή. Γιατί υπάρχουν ένα σωρό ξένοι ποδοσφαιριστές στις ελληνικές ομάδες, οι οποίοι αυτές, όπως οι περισσότεροι εργαζόμενοι, αυτές τις μέρες των γιορτών τους περιμένουν πως και πως για να πάνε στα χωριά τους, δηλαδή στα σπίτια τους. Και η ιδέα του να κάνουμε Boxing Day και να παίζουμε ανάμεσα σε αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και πριν από την Πρωτοχρονιά και καπάκι μετά την Πρωτοχρονιά αγωνιστική, δημιουργεί πολύ μεγάλη αναστάτωση. Μην αντιδράσουν οι ποδοσφαιριστές και δηλώσουν κανένα κόλλημα. Άρα θέλω να πω ότι είμαι αυτό, ότι η ίδια η Super League τώρα εδώ πιέζεται να ακούσει τους διαιτητές. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί που θα ακούσουν τους διαιτητές και θα ικανοποιήσουν τα αιτήματά τους, εγώ... Τα οποία δεν ξέρουμε, τα αιτήματά τους. Σωστά. Σωστά, αλλά ξέρουμε τη διάθεσή τους όμως. Δηλαδή βγάζει τώρα ανακοίνωση ο Βόλος και λέει καλά κάνουν και κάνουν απεργία άμα είναι να κάνουν τέτοια λάθη. Ναι. Ρε φίλε, ας διαχωρίσουμε το ποδόσφαιρο που θεωρητικά είναι το κέφι μας. Ναι, εσύ βγάζεις λεφτά πάνω στο κέφι μας, αλλά για το κέφι μας μιλάς. Με την ανθρώπινη ζωή, με την ασφάλεια κάποιου, με την ψυχική του υγεία,
πρέπει να, σε αυτό πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή όταν κάποιος βγαίνει και λέει με απειλούν, δεν μπορεί εσύ να λες στον επόμενο, ναι αλλά κοίτα εδώ τι σφύριξες ρε. Ας κάνουμε λίγο, ας μιλήσουμε για το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι οι διαιτητές εδώ σου λένε φοβάμαι να υπάρχω στο ποδόσφαιρο. Για μένα αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό από το να συζητήσουμε για ένα σοβαρό λάθος του διαιτητή. Η δεύτερη κουβέντα είναι κουβέντα που είναι σήμερα, θα την κάνουμε και αύριο, θα την κάνουμε και μεθαύριο. Πάντοτε όλοι μας όταν χάνει η δική μας ομάδα θα λέμε ότι είναι διαιτητής. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Σε όλες τις χώρες υπάρχει, εδώ υπάρχει περισσότερο δηλητήριο σε αυτό το κομμάτι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και είναι κάτι που δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Δεν αλλάζει η δική μας νοοτροπία. Αυτό είναι, εγώ το θεωρώ βέβαιο. Αλλά το να μην φοβόμαστε που πηγαίνουμε στο γήπεδο όλοι μας, δεν μπορεί να... Εσύ που είσαι η όποια ομάδα που παίζει σε αυτό το πρωτάθλημα, θεωρητικά, θα έπρεπε να σε καίει. Το ότι εγώ ο πελάτης φοβάμαι να έρθω στο μαγαζί σου, θα έπρεπε να σε καίει. Το ότι δεν τους καίει δείχνει και το πόσο τους νοιάζει το ποδόσφαιρο. Και δεν βγάζω κανέναν από αυτή την κουβέντα. Δεν έχει εξαιρέσεις εδώ. Φυσικά δεν έχουν όλοι το ίδιο μέγεθος ευθύνης. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι με τη συμπεριφορά τους κανένας δεν μας δείχνει ότι τον νοιάζει που φοβόμαστε να πάμε στο μαγαζί του. Γιατί δεν υπάρχει γήπεδο στο οποίο δεν φοβάται ο μέσος ποδοσφαιρόφιλος να πάει. Αυτός που είναι κανονικός, έτσι. Δεν μιλάω. Που θέλει να πάει να το χαρεί. Ναι. Αυτός που θέλει να πάει με το παιδί του. Αυτός που το βλέπει σαν διασκέδαση και όχι σαν λόγο ζωής και επιβίωσης. Αυτό θα τον πεις και κάτσε σπίτι σου ρε φίλε να προστατεύσεις το παιδί σου. Εσείς, οι δημοσιογράφοι όμως που είστε αναγκασμένοι να πάτε στα γήπεδα, τι ασφαλεία έχετε? Καλή μας τύχη. Όσοι πηγαίνουν στο γήπεδο. Πάμε και όπου βγει. Γι' αυτό δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Συμφωνώ και γι' αυτό είπα ότι εγώ με τους διαιτητές μαζί τους είμαι σε αυτό. Και θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε κάνει το ίδιο όλοι οι υπόλοιποι. Όλα τα υπόλοιπα μέρη. Ναι, όλα τα υπόλοιπα μέρη. Οι ποδοσφαιριστές που έχουν και τη μεγαλύτερη δύναμη και δεν βγάζουν κιχ. Δηλαδή προχθές γίνεται όλο αυτό στο Βόλο και η ανακοίνωσή τους έχει κεντρικό μήνυμα το αστυνομία με ρίχνει τα κρυγόνα. Όπα ρε ποδοσφαιριστές. Έχουν μπουκάρει μέσα στο γήπεδο κάποιοι οπαδοί. Και ξεκινάμε από την αντίδραση, όχι από τη δράση. Δηλαδή εσάς σας νοιάζει το δακρυγόνο ή το γιατί ήρθε το δακρυγόνο, δηλαδή γιατί ζείτε αυτό που ζείτε κάθε φορά με τα ντου που τρώτε είτε στα γήπεδα είτε στα προπονητικά κέντρα. Γιατί δεν μιλάτε γι' αυτό? Γιατί δεν βγάζετε μια ανακοίνωση γι' αυτό και βγάζετε ανακοίνωση για την αστυνομία που ρίχνει δακρυγόνα? Εκεί είναι που εγώ, πώς να το πω, λέω δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί αν οι ποδοσφαιριστές που θεωρητικά από όλους όσοι εμπλέκονται με το ποδόσφαιρο είναι αυτοί των οποίων η φωνή έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Θα βγάλουν ανακοίνωση, Βασίλη, όταν υπάρξει κάτι χειροπιαστό εναντίον τους. Π.χ. μακριά από εμάς ένας ξυλοδαρμός ποδοσφαιριστή. Γιατί μπορεί κάλλιστα... να βγάλουν ανακοίνωση άμα θα χάσουν τις διακοπές τους τα Χριστούγεννα. Ναι, αυτό είναι χειρότερο. Εκεί μπορεί να βρουν μεγαλύτερο νόημα και να μην βγάλουν ανακοίνωση γι' αυτό. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πάντοτε οι ποδοσφαιριστές, αυτό τώρα δεν αναφέρομαι στη σημερινή διοίκηση του ΨΑΠ που τη θεωρώ και την πιο ικανή από αυτές που έχω ζήσει εγώ στην διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών που καταλαβαίνω τι συμβαίνει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αναφέρομαι γενικά στην οτροπία των ποδοσφαιριστών. Οι ποδοσφαιριστές πάντα έχουν την ιδέα ότι αν δεν είναι μαζί τους οι star ποδοσφαιριστές, δηλαδή οι πιο γνωστοί, οι πιο προβεβλημένοι, αυτοί που παίζουν στις μεγάλες ομάδες, που είναι διεθνείς κτλ. Ότι αν δεν τους έχουν αυτούς μπροστάριδες, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι υπόλοιποι. Και γι' αυτό πάντοτε οι υπόλοιποι, όποτε συγκεντρώνονται να κάνουν, να πάρουν μια οποιαδήποτε απόφαση για να κάνουν μια κίνηση, λένε αν δεν είναι μαζί μας οι γνωστοί δεν έχει νόημα να μην προχωρήσουν. Θεωρούν δηλαδή τους εαυτούς τους αδύναμους. Αδύναμους. Σωστά. Ναι. Σωστά. Με τους star ποδοσφαιριστές τι γίνεται, με αυτούς που παίζουν στις ελληνικές ομάδες? Επειδή είναι οι καλά αμοιβόμενοι, είναι αυτοί που απολαμβάνουν τις καλύτερες υπηρεσίες από τις ομάδες τους, που είναι γενικά, πώς να το πω, καλομαθημένοι, διστάζουν να πάνε κόντρα σε αυτόν που τους έχει καλομαθημένους και συνήθως η συμπεριφορά του μέσου ποδοσφαιριστή, δεν το προσωποποιώ εδώ και δεν λέω ότι ιστορικά υπήρξαν ο Τάδε, ο Δίνα και ο Μέγα που έκαναν πίσω, λέω γενικά η τάση των ποδοσφαιριστών που παίζουν στις μεγάλες ομάδες είναι αφήστε το παιδιά τώρα μην μπλέκουμε εμείς, δεν υπάρχει λόγος να βγούμε εμείς μπροστά. Όσο έχουν αυτή την νοοτροπία δεν πρόκειται να αλλάξουν οι συνθήκες εργασίας τους. Και το ίδιο θα πω και για τους διαιτητές και το ίδιο θα πω και για εμάς
που πηγαίνουμε στα γήπεδα για να κάνουμε δουλειά. Το ίδιο και θα δούμε Premier League περισσότερο αυτό το Σαββατοκύριακο, Βασίλη. Αλήθεια είναι αυτό, και αυτό είναι η καλή πλευρά. Ναι. Και όταν βλέπεις και τη City να χάνει και να μένει πίσω, δηλαδή περνάει και Άστον Βίλα, έχει μια πλάκα πλέον. Όχι, περνάει. Την έχεις δει. Πού και πού. Αλλά πώς έχασε, ρε φίλε. Τέτοιο ποδόσφαιρο δεν θυμάμαι. Μηδέν κόρνερ. Μηδέν κόρνερ. Δύο τελικές. Κυριακό ποδόσφαιρο. Δημιούργησε μια νέα σελίδα στην ιστορία της City, του Γκουαρδιόλα. Γιατί δεν τα είχε πάθει ποτέ όλα αυτά. Mm. Να κάνει δύο τελικές σε όλο το παιχνίδι και να έχει φάει 22 τελικές από τον αντίπαλο. Δεν τα έχει κάνει ποτέ. Ωραίο είναι όμως που συμβαίνει. Πολύ ωραίο. Αν είσαι οπαδός στη City, δεν είναι ωραίο που συμβαίνει. Αν είσαι κάποιος που θέλει να βλέπει την Premier League, λες καλό συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να πάει η City κάπου να επιδιορθώσει τις βλάβες της. Ναι, ισχύει. Δεν είναι εύκολο. Εγώ το μάτσο αυτό δεν το είδα. Είδα μόνο τα highlight. Mm. Δεν έχω εύκολη εξήγηση στο πώς τη συνέβη αυτό. Γιατί κοιτάζεις την 11 και βλέπεις τους κανονικούς φωτοσφαιριστές. Δεν είναι ότι έβαλε μέσα την Ακαδημία, ας πούμε, και το είπατε αυτό. Όχι, όχι, όχι. Κανονικά. Είχε 20 λεπτά στο δεύτερο στο ξεκίνημα, δεν πέρασε το κέντρο η City. Δεν υπάρχει. Ναι. Παίρνει την εκδίκησή του Emery από την Premier League. Ισχύει αυτό. Και πλάκα είναι ότι το ρώτησα αν νιώθει ότι η ομάδα του είναι μέσα στα φαβορί για τον τίτλο και πήγε να πάθει κεφαλικό άνθρωπο. Τι λέτε, είστε τρελοί ρε. Εδώ υπάρχουν 6-7 ομάδες καλύτερες από εμάς. Εμείς βάλαμε στο χωρά μας στις 6-7 και τώρα σας μου λέτε να πάρω το πρωτάθλημα. Ναι, του λένε, αλλά πέρασε η City στη βαθμολογία. Μην νομίζετε ότι υπάρχουν μόνο εδώ κάποιοι που καταλαβαίνουν το ποδόσφαιρο έτσι. Υπάρχουν και εκεί. Ακόμη και στην Αγγλία υπάρχουν αυτοί που κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Το λέω γιατί αυτή είναι μια ελληνική ιστορία. Εντελώς. Αυτό όλο που περιέγραψα. Ωραία. Αλλά όχι. Αυτά. Να πω και σήμερα ήταν μαζί μας τα καταστήματα Γερμανός που δίνουν την ευκαιρία στον οποιονδήποτε έχει οποιαδήποτε μορφής πρόβλημα με το κινητό του τηλέφωνο να πάει και να διορθώσει τη ζημιά. Το πιθανότερο, δεδομένου ότι στο 65% των περιπτώσεων πηγαίνεις και η βλάβη σου διορθώνεται αμέσως, άρα το παίρνεις και φεύγεις. Ακόμη όμως και αν δεν είναι σε αυτή την κατηγορία, πάλι είναι δεδομένο, και γι' αυτό είναι ο νούμερο ένα προορισμός για επιδιορθώσεις στα κινητά, ότι σε ένα κατάστημα Γερμανός θα βρεις την υγεία του κινητού σου. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλώς. Να είστε καλά.